Έχει προγραμματιστεί και έχει ξεκινήσει η οργάνωση για τον γύρο Σιτίας 2021, το Σιτία Geo Park Road Race. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου. Καλούμε όλους τους Σιτιακούς να συμμετάσχουν στον αγώνα αυτό. Θα έχει αποστάσεις 5 και 10 χιλιόμετρων. Τα παιδιά θα μπορούν να τρέχουν σε μια απόσταση 1.000 και 2.000 μέτρων. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν δραστηριότητες τα Kids Athletics και επίσης και σφαιροβολία. Ο αγώνας γύρω Σιτίας 2021 διοργανώνεται από τον Δήμο Σιτίας, το ΔΟΚΑΣ, την Περιφέρεια Κρήτης, το ΣΕΓΑΣ, ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης. Έχουμε τη μεγάλη βοήθεια και υποστήριξη από το Υπουργείο Ναυτιλίας και την Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη Πλαγιωτάκη, τον Υπουργό, για τη στήριξη στον αγώνα αυτών, καθώς και τον Γραμματέα, τον κύριο Κουτουλάκη. Επίσης, να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Κρήτης και συγκεκριμένα την Περιφερειακή Ένωση Ελαστείου, η οποία ανταποκρίθηκε και πάλι στην δράση του ΔΟΚΑΣ, που αποτελεί σημαντικό κομμάτι ο αθλητισμός. Σε αυτό το κομμάτι, επίσης, μας στηρίζει η Ιερά Μητρόπολη Ιεραπίνης και Εστίας, η Μονή του Οπλού. Μας στηρίζουν τα δύο σωματεία του τόπου μας, ο Βιτσέζος Κορνάρος και ο Σιτιακός. Να ευχαριστήσουμε την αστυνομία, την πυροσβεστική, το λιμεναρχείο, την ΕΔΕΑΚ, τον Ερυθρό Σταυρό και το νοσοκομείο Σιτίας, όπου και σε αυτή τη δράση στηρίζουν το ΔΟΚΑ, στηρίζουν το Δήμο Σιτίας. Απλοί πολίτες και εθελοντές, που όπως έχω πει πολλές φορές, ο εθελοντισμός είναι η καρδιά αυτής της πόλης. Χωρίς τους εθελοντές δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πολλά πράγματα που σημαίνουν και έχουν δραστηριότητα στην πόλη. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, το ΙΝΟ, τον κύριο Κοκολάκη, τον κύριο Ζαριανάκη για την προσφορά νερών. Να ευχαριστήσουμε τα ξενοδοχεία που έχουν κάνει ειδικές προσφορές και τιμές για τους επισκέπτες για την ημέρα του αγώνα. Το ξενοδοχείο ήταν στο Φλίσβο και το Ελιζέ, όπως επίσης και το κτέλ Ηρακλείου Λαστείου, αλλά και Χανίων Ηρακλείου, οι οποίοι έχουν μία έκπτωση 50% στους επισκέπτες. Είναι μια πολύ μεγάλη έκπτωση, όπου μπορεί ο επισκέπτης από κάθε γωνιά της Κρήτης να επισκεφτεί την πόλη μας και να γιορτάσει μαζί μας το γύρο της Σιτίας 2021, όπως και το άνοιγμα του δέντρου που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Δεκεμβρίου την προηγούμενη μέρα. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο για τις διαδρομές. Υπήρχε στο πρόγραμμα να αλλάξουν και να περνάνε από Έχει το... γίνει μια τροποποίηση στις διαδρομές, πάντα σε συνεννόηση με τους αθλητές της πόλης. Εμείς συμβουλευόμαστε τους ανθρώπους αυτούς, γιατί ξέρουν καλύτερα το κομμάτι του αγώνα. Έτσι λοιπόν, η διαδρομή που έχει προταθεί και έχει τη μεγαλύτερη ασφάλεια και από πλευρά των αθλητών, αλλά και από την πλευρά και της ΕΔΕΑ και του Ερυθρού Σταυρού, είναι με αφετηρία από την πλατεία της Σιτίας, κατεύθυνση προς το γαλλικό ξενοδοχείο. Με το που περάσουμε τη γέφυρα από το γαλλικό, στρίβουμε δεξιά πριν τον Μπλουμ και τρέχουμε παράλληλα στο ποτάμι. Φτάνουμε στη γέφυρα του Αγιάννη, κάνουμε αμέσως δεξιά και τρέχουμε με κατεύθυνση προς τα τένις Σιτίας. Περνούμε μπροστά από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Φτάνουμε στη διασταύρωση που είναι η Βαρθολομαίου, εκεί που ήταν παλιά μια αντιπροσωπή αυτοκινήτων. Κάνουμε αριστερά, τρέχουμε μπροστά από το Δημαρχείο. Με το που φτάσουμε στην Παπανδρέου, που είναι κάθετη στο κολλημητήριο, κάνουμε δεξιά και βγαίνουμε στο γραφείο πληροφόρηση του Γεωπάρκου. Εκεί επιλέγουμε κατεύθυνση αριστερά μπροστά από το Μιτσακάκι, το Ήτανος, το Καφέ Καφέ και κινούμαστε προς την Αλφα Μπανκ. Με το που βγούμε στην Αλφα Μπανκ ανεβαίνουμε δεξιά προς τη Βιτσέτζου Κορνάρου με κατεύθυνση προς το λιμεναρχείο. Μπαίνουμε μέσα στο λιμάνι, κάνουμε στροφή προς τις Πάπιες, κατεύθυνση προς το Τελωνείο. Αμέσως αριστερά μπροστά από τα καταστήματα εστίασης και τα εστιατόρια που είναι η Ελευθερίου Βενιζέλου, με τερματισμό στην πλατεία. Ουσιαστικά είναι μια κυκλική διαδρομή που βλέπουν οι επισκέπτες και οι αθλητές 3 φορές την πλατεία μας και η διαδρομή των 10 χιλιόμετρων είναι 2 φορές αυτός ο κύκλος και ουσιαστικά περνάνε 6 φορές από την πλατεία. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να είναι κοντά με τον αθλητή, οι αθλητές να εισπράττουν το χειροκρότημα, τις επιθυμίες, είναι πολύ σημαντικό για όλους. Για τις συμμετοχές τώρα. Υπάρχουν ήδη πολλές συμμετοχές. Οι συμμετοχές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσα από ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί, όπως είχε γίνει και στον αγώνα του Γεωπάρκου. Έχει κοινοποιηθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στον τύπο. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή είτε στο γραφείο του ΔΟΚΑΣ στο 23775, είτε στα email του κύριου Σίμου Τσαντιράκη του Σιτιακού, όπως και του κύριου Μάρκου Καλούδη, που είναι μέλος του ΕΑΣ ΕΓΑΣ Κρήτης και αυτό περιγράφονται στην προκήρυξη.